Κυρία Υπουργέ, κυρία Συρεγγέλα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επιτρέψτε μου πριν να ξεκινήσω να επαναφέρω στην δημόσια συζήτηση το πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα της ρύθμισης, της διευθέτησης και της αποπληρωμής των χρεών των κομμάτων του Κοινοβουλίου που έχει ανακύψει και μάλιστα μέσα σε συνθήκες κρίσης. Δεν θα υποκαταστήσω τον πρόεδρο του κόμματος που ήθελε να θέσει και δεν ήρθε για να απαντήσει ο Πρωθυπουργός την Παρασκευή στην ανάπτυξη αυτής της ερώτησης. Θα επισημάνω ότι ήταν λάθος και ήταν πρόκληση, θα έλεγα, το ότι δεν δόθηκε η ευκαιρία στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης να κοινολογήσει, να δημοσιοποιήσει αυτό το κορυφαίο ζήτημα, διότι αφορά εκατοντάδες εκατομμύρια. Θέτω αυτό το ζήτημα για να καλέσω όλα τα κόμματα και βεβαίως πρώτα απ' όλα και το κυβερνών κόμμα να φέρουν στην Ολομέλεια και να υπερψηφίσουμε όλοι μαζί την πρόταση νόμου που κατετέθη από το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία ή και άλλες προτάσεις και προσεγγίσεις αν υπάρχουν από τα άλλα κόμματα, έτσι ώστε διαφανώς και βλέποντας προς το μέλλον να ξέρει η ελληνική κοινωνία που τώρα υφίσταται ό,τι υφίσταται, και όχι μόνο από το πτωχευτικό αλλά και από τις δύο κρίσεις που έχουν οδηγήσει σε πολλαπλές φτωχοποιήσεις, το πως τα πολιτικά κόμματα και δι' τα κυβερνητικά κόμματα χειρίζονται, διαχειρίζονται ή δεν χειρίζονται και υπονομεύουν τη γενικότερη εθνική προσπάθεια πάνω στο κρίσιμο ζήτημα της οικονομίας μέσω των απλήρωτων δανείων. Κυρίες και